Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του Κωστή Πολύζου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ το πτώμα του βρέθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, το 2011. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καστοριάς έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για διακοπή της δίκης, καθώς απουσίαζαν βασικοί μάρτυρες. Την δίκη και τις πρώτες καταθέσεις παρακολούθησε η συνάδελφος η Ελένη Ψωμαδάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε λοιπόν από το πρωί η πολύκροτη αυτή δίκη για την δολοφονία του Κωστή Πολύζου. Θα μας πεις ποια ήταν η εξέλιξη, Ελένη. Να πούμε Γιάννο ότι στο Εδόλιο κάθισαν σήμερα η μητέρα του Δέσποινα Κουτσέγκου και ο πατριός του Χρήστος Δίος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως και εσύ προανέφερες, η δίκη διακόπηκε σήμερα το μεσημέρι και θα συνεχιστεί μεθαύριο Πέμπτη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καστοριάς. Το αίτημα για τη διακοπή της δίκης έθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι ζήτησαν να εξεταστούν τρεις βασικοί μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και η Αγγελική Νικολούλη. Η τελευταία, με επιστολή που απέστειλε στο δικαστήριο σήμερα, ανέφερε ότι αδυνατούσε να παραστεί λόγω βλάβης του οχήματος που θα τη μετέφερε στην Καστοριά. Επίσης, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης να καταθέσει και ο ετερεφαλής αδελφός του Κωστή Πολύζου. Στη δίκη, η οποία ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ζητήθηκε από τους θείους του άτυχου νέου η παράστασή τους ως πολιτική αγωγή. Ωστόσο, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την εισαγγελέα με την αιτιολογία πως δεν αποτελούν το στενό οικογενειακό περιβάλλον του θανόντος και άρα δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν την ιδιότητα του πολιτικός ενάγοντος. Να πούμε ακόμη ότι με την είσοδό του στην αίθουσα, η μητέρα και ο πατριός του Κωστή Πολύζου αρνήθηκαν για μια ακόμη φορά τις κατηγορίες οι οποίες τους αποδίδονται, με τη μητέρα του να λέει χαρακτηριστικά «Έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Τα χέρια μου δεν είναι βαμμένα με το αίμα του παιδιού μου». Ξεκίνησαν αμέσως μετά οι καταθέσεις των μαρτύρων με πρώτο τον φίλο του θύματος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η μητέρα του 23χρονου ήταν αδιάφορη τόσο το διάστημα που ήταν εξαφανισμένος, αλλά και μετά που βρέθηκε η σωρός του, δεν αναζήτησε ποτέ τους δολοφόνους του παιδιού, της είπε. Αναφέρθηκε ακόμη στο δάνειο ύψους 200.000 ευρώ που είχε ληφθεί στο όνομα του Κωστή Πολύζου για αγορά σπιτιού στη Χαλκιδική και είπε ότι ο φίλος του φαινόταν αγχωμένος γιατί ήταν όλα στο όνομά του και φοβότανε μήπως μπλέξει. Για αδιαφορία της μητέρας αλλά και του πατρίου έκαναν λόγο και άλλοι μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν στη συνέχεια, μεταξύ των οποίων ήταν και αστυνομικοί που είχαν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση και να δηλώνουν χαρακτηριστικά αυτοί, αντί να μας ενοχλήσουν οι ενδιαφερόμενοι, τους ενοχλούσαμε εμείς. Μάλιστα, είπαν... λέει, νομίζω συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που κατατέθηκαν και ίσως βέβαια αποτελέσουν πολύ σημαντικά στοιχεία για το πόρισμα το οποίο θα βγάλει στο τέλος της δίκης το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καστοριάς. Να προσθέσουμε ακόμη Γιάννα ότι μεταξύ άλλων κατέθεσαν και ο θείος και η θεία του αδικοχαμένου, με τον θείο να λέει ότι είχε να δει τον ανιψιό του 2,5 χρόνια και πως αιτία γι' αυτό ήταν η μητέρα του που δεν τον άφηνε να έχει επαφές μαζί τους για να μην τον καταφέρουν, όπως είπε, να πάρει πίσω το πατρικό του σπίτι, το οποίο είχε πουληθεί. Ενώ η θεία στράφηκε εναντίον της Δέσποινας Κουτσέγκου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς. Μάλιστα. Συνολικά έχουν εκληθεί να καταθέσουν για ένα 18 μάρτυρες τη δίκη αυτή. Πόσοι κατέθεσαν μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 12. 12. Οπότε γι' αυτό και βέβαια έχουμε την διακοπή και αναβολή της δίκης για την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε φυσικά θα παρακολουθήσουμε και πάλι την εξέλιξή της. Τώρα Ελένη, νομίζω ότι έκανε εντύπωση η στάση της μητέρας του Κωστή Πολύζου στο δικαστήριο, η οποία δεν έδειξε να υπάρχει ιδιαίτερο συνέστημα. Ναι, έτσι ακριβώς Γιάννα, η μητέρα του ήταν ψυχρή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν αντέδρασε καμία φορά παρά τα όσα λεγόταν εις βάρος της στην αίθουσα. Νομίζω, Ελένη, κατέθεσε και ο κυνηγός ο οποίος βρήκε το πτώμα το 2011, το Σεπτέμβριο του 2011. Ναι, ακριβώς. Αυτός περιέγραψε πώς εντόπισε το πτώμα, το οποίο, όπως είπε, ήταν πρόχειρα θαμμένο.
Και αναφερόμενος και στη στάση των κατηγορουμένων, ανέφερε πως όταν τον επισκέφτηκαν στο σπίτι του, ήταν ψύχρεμοι. Μάλιστα, η ψυχραιμία λοιπόν τόσο της μητέρας όσο και του πατριού του Κωστή Πολύζου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Τώρα, Ελένη, δεν ξέρω αν μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία για το κλίμα που επικρατούσε στην αίθουσα του δικαστηρίου σήμερα το πρωί. Εάν υπήρχε κόσμος, ποια ήταν η αίσθηση γενικότερα που υπήρχε? Η αίθουσα ήταν γεμάτη από κόσμο, Γιάννα, σήμερα. Και όπως προανέφερα, και ήταν δρακόντια μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία και μέσα και έξω από το κτίριο. Έχουμε πληροφορίες για την Πέμπτη, αν θα παρευρεθούν αυτοί οι μάρτυρες που απουσίαζαν σήμερα, Ελένη, όπως για παράδειγμα και η κυρία Νικολούλη? Αυτό θα το δούμε την Πέμπτη. Θα το δούμε την Πέμπτη, μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση και το εμπεριστατωμένο σου ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε καλό βράδυ και βέβαια παρακολουθούμε από κοντά και εμείς τις εξελίξεις. Θα επιστρέψουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις μετά την διακοπή της δίκης, τόσο από την πολιτική αγωγή, τον εκπρόσωπο της πολιτικής αγωγής, όσο και από τον φίλο του Κωστή Πολύζου, ο οποίος κατέθεσε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Καστοριάς. Μόλις είμαστε έτοιμοι, θα παρακολουθήσουμε τα συγκεκριμένα βίντεο. Να δούμε όμως τώρα τι έχουμε και στην πόλη της Καστοριάς, καθώς αρκετές ήταν οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που έπληξαν όλο τον ομό. Έχουμε λοιπόν κάποια δέντρα τα οποία έχουν πέσει τόσο στην πόλη της Καστοριάς όσο και σε άλλες περιοχές, ενώ και ένα στήλος της ΔΕΗ έσπασε και έπεσε σε προάβλιο σπιτιού στους Μανιάκους. Στο Άργος Ορεστικό παρασύρθηκαν τέντες καταστημάτων, καθώς και πινακίδες επιχειρήσεων στις απογνωπητικές επιχειρήσεις εξαιτίας του ανέμου που έφτασε σε κάποια σημεία και τα 9 μποφόρ. Υπήρξαν και πολλές διακοπές ρεύματος από την ΔΕΗ, ενώ το πρωί δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό χάος στην πλατεία Βανφλίτ, όπου παρακολουθούμε και τα πλάνα, όταν κορμός δέντρου έπεσε πάνω στον δρόμο, ευτυχώς χωρίς να σημειωθούν κάποιοι τραυματισμοί. Τα συνεργεία του Δήμου Καστοριάς έσπευσαν στο σημείο όπου έπεσε το δέντρο και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, βέβαια με την σχετική ταλαιπωρία των οδηγών, οι οποίοι βέβαια έδειξαν όμως αρκετή κατανόηση. Αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συζητήσεις με τη Χελέξπο ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς εν ώψη της διοργάνωσης της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας. Για τη συνεργασία αυτή μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών, ο κ. Γιάννης Κορεντζίδης. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες μια επίσκεψη εμείς στα γραφεία της ΔΕΘ Χελέξπο στην Θεσσαλονίκη. Συναντηθήκαμε με τον κ. Τζίκα, τον πρόεδρο της ΔΕΘ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ανταλλάξαμε καταρχήν κάποιες συζητήσεις σε σχέση με τις εκθέσεις που διοργανώνουμε. Η ΔΕΘ όλοι γνωρίζουμε και η Χελέξπο είναι τεράστιος οργανισμός, επαγγελματίες στον κλάδο, τεχνοκράτες, οι πλέον αξιόλογοι θα έλεγα που μπορούν να διοργανώσουν εκθέσεις και εμείς που αποτελούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γουνοποιών, είμαστε οργανωμένοι. Φύγαμε από την επιχείρησή μας και ήρθαμε εδώ χωρίς καμία απέτηση οικονομική. Δεν υπάρχουν μισθοί εδώ πέρα, δεν υπάρχουν μισθοδοσίες σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με ό,τι σκεπτικό έχουμε και με ό,τι γνώσεις έχουμε και ό,τι εμπειρίες, να τις διαθέσουμε για να διοργανώσουμε έκθεση. Δεν είμαστε, θα έλεγα, ιδανικοί για να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Οπότε οτιδήποτε άλλο από ανθρώπους αξιόλογους και από ανθρώπους που είναι γνώστες θα είναι προς το καλό. Έδειξαν άμεσα το ενδιαφέρον τους. Μου είπαν μάλιστα, ο πρόεδρος μου είπε ότι έχει δεχτεί από πολλές περιφέρειες ανά την Ελλάδα
όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος έχουν επισκεφτεί την ΔΕΘ και τον κύριο Τζίκα ώστε να συνδιοργανώσουν κάποιες εκθέσεις, κάποια εκθεσιακά γεγονότα. Στις περισσότερες μάλλον το έχουν απορρίψει αυτό το αίτημα. Σε ό,τι αφορά τη δική μας Διεθνή Έκθεση Γούνας του Μαΐου, έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να έρθουν να επισκεφθούν για να δουν και οι ίδιοι τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή μας και πώς κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν μιλάμε για συνδιοργάνωση, δεν μιλάμε ότι θα δώσουμε το management σε κάποια εταιρεία που διοργανώνει εκθέσεις και εμείς να φύγουμε απ' έξω. Την Έκθεση Γούνας και όλες τις διοργανώσεις που κάνει ο Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς τα διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς και κανένας άλλος. Οποιαδήποτε όμως βοήθεια πάνω σε θέματα τεχνογνωσίας, όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχαμε, ότι μπορούν να μας βοηθήσουν στα θέματα προβολής. Ποιος δεν θα ήθελε δηλαδή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η Χελέξπο να κάνουν προβολή των βράσεων που κάνει ο Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς. Δηλαδή, επίκειται συνεργασία για την επόμενη. Επίκειται συνεργασία. Και για οτιδήποτε κάνει. Σας έκανα πρόταση να κάνετε στην Χέλεξη του εκτελεστάσει τη ΔΕΘ το. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα, χωρίς να του πούμε εμεί τίποτα, από μόνοι του το είπαν οι άνθρωποι. Έχουν καταλάβει δηλαδή τη φιλοσοφία αυτή τη διοίκηση του Συνέδριου Δημοκρατιών. Μάλιστα, οι ίδιοι είπαν δεν μιλάμε για να κάνουμε κάτι στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, ούτε οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε για το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτική Μακεδονία, για το οποίο μάλιστα να σα αναφέρω ότι ήμουν κατεπτυσιασμένοι. Δηλαδή 13.000 τετραγωνικά μέτρα σε ένα επίπεδο συζητούσαμε ο πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΘ, τον κύριο Τσαρτσιλή. Δεν υπάρχει άλλο στην περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Έδειξαν πρόθεση για διοργάνωση μεγάλα προϊόντα στο πρόγραμμα των περιφερειακών. Και αυτό θα συζητηθεί για να εμείς θέλουμε να έχει το κτίριό μας πολλαπλές χρήσεις. Να παραμείνουμε στα θέματα της Γούνας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, τον κύριο Δημήτρη Κοσμίδη, προκειμένου να συζητήσουμε και για το Fair Festival, αλλά και άλλα ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα για το θέμα της Ομοσπονδίας. Κύριε Κοσμίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές του σταθμού σας. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για το Fair Festival. Συμμετείχατε και εσείς ως Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις και τα συμπεράσματα, κύριε Κοσμίδη? Εξαιρετικά, πήγε εξαιρετικά καλά αυτό το Fair Festival. Εξάλλου ήταν και μια πρόταση παλαιότερη από τους συνδέσμους το να γίνονται δύο τέτοια event. Ένα το Σεπτέμβριο και ένα τον Ιανουάριο, ένα για να πουλούνται τα κομμάτια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ένα άλλο για να γίνονται οι πωλήσεις, η εκποίηση, παραδείγματος χάρη, οι εκτόσεις δηλαδή, εκπτωτικό σοου το μήνα Ιανουάριο πριν από τις εκθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά, έχει γίνει η αρχή, εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το festival, το Fair Festival, το οποίο έγινε. Συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο Γονοποιών Καστοριάς. Και εμείς από την πλευρά μας στηρίξαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο αυτήν την προσπάθεια, ούτως ώστε να έρθουν όσο δυνατόν γίνεται περισσότεροι αγοραστές επισκέπτες στην περιοχή μας, να αγοράσουν τα προϊόντα μας, τα οποία τα κατασκευάζουμε και είναι τα οποία θέλουν να τα αγοράσουν όλοι οι έμποροι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τώρα, κύριε Κοσμίδη, με το δεδομένο ότι υπήρξε και η δική σας επαφή με τους εκθέτες γουνοποιούς, καταγράψαμε και εμείς κάποια από τα ζητήματα που μας έθεσαν. Τι σας είπαν, τι σας μετέφεραν εσάς οι εκθέτες? Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εγώ από ό,τι συζήτησα με όλον τον κόσμο, ήταν σχεδόν όλοι ενθουσιασμένοι με το γεγονός αυτό, το οποίο ήρθαν και πελάτες τους, αλλά γνώρισαν και πελάτες από άλλους συναδέλφους γουνοποιούς. Και έτσι γίνεται στο κάτω-κάτω. Έρχονται, αγοράζουν από τον ένα, αγοράζουν από τον άλλον. Όλες οι επιχειρήσεις, ή σχεδόν όλες, έχουν πουλήσει από ορισμένα κομμάτια και πρέπει να μείνουμε εκεί και πρέπει να ξεφύγουμε επιτέλους από την εσωστρέφεια, να μην λέμε το τι έγινε, το τι θα πρέπει να γίνει κτλ. Αυτά όλα που γίνονται, όσο περισσότερα event γίνονται στην περιοχή μας, τόσο καλύτερο είναι για την ανάπτυξη της ελληνικής γουνοποίησης. Οι εκτιμήσεις, κύριε Κοσμίδη, κάνουν λόγο για την πώληση σε επίπεδο λιανικής τουλάχιστον, γιατί το κομμάτι των ενδεχόμενων παραγγελιών που υπήρξαν στο Fair Festival είναι ένα διαφορετικό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πωλήσεις λιανικής, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.000 κομμάτια.
Περισσότερα. Περισσότερα. Λέτε εγώ εσείς. Από ό,τι ξέρω, και από ό,τι έχω συζητήσει με τον κόσμο, είναι πολύ περισσότερα. Και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι διπλάσια και τριπλάσια τον αριθμό. Είναι πολύ περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, από 1000 κομμάτια τα οποία έχουν πουληθεί. Γιατί... Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν δημοσιοποιείται συνήθως. Ακριβή αριθμό φυσικά δεν μας έδωσαν οι διοργανωτές. Και από εκεί και πέρα η κάθε επιχείρηση ξέρει πόσα κομμάτια έδωσε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κύριε Κοσμίδη, τέθηκαν κάποια ζητήματα και νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσετε και αυτό για τις τιμές και εκφράστηκαν παράπονα για αγωνοποιούς, που δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια, το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, εδώ και ένα χρόνο περίπου ακούγεται αυτό, αλλά θα το συνδυάσω με κάτι ακόμη που τέθηκε στην Γενική Συνέλευση του κλάδου που έγινε πριν από μερικούς μήνες για έναν κώδικα δεοντολογίας, για παράδειγμα, που αποφασίσατε, νομίζω όλοι μαζί, να υπάρχει μεταξύ των γουνοποιών, των γουνοποιητικών επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας προφανώς είναι και το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής, έτσι δεν είναι? Δεν θα το έλεγα, κυρία Νούση, γιατί η κάθε επιχείρηση έχει αγοράζει από μόνη της τα εμπορεύματα, από μόνη της κάνει τα κοστολόγια, από μόνη της αποφασίζει με τι στρατηγική και τι πολιτική θα ακολουθήσει ως προς τις πωλήσεις. Σε αυτό το πράγμα κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν μπορεί να επεμβεί σε καμία επιχείρηση, ούτως ώστε να της υποδείξει το τι τιμές πρέπει να κρατήσει. Σίγουρα, είναι ελεύθερο το εμπόριο, κύριε Κοσμίδη, αλλά δεν σας ανησυχεί, δεν σας προβληματίζει το ότι μπορεί να καταλήξουμε να χάσουμε την υπεραξία της γούνας? Όχι, όχι, καθόλου, γιατί όπως είπα, κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας που έγινε στο Food Festival, σε κάποια στιγμή γυρίζω και λέω, γιατί την παρακολουθούσα μαζί με το γιο μου, λέω, κοίταξε τώρα, αυτά τα 30 κομμάτια έχουν αξία 20.000 ευρώ. Όσο και χαμηλότερη τιμή να υπάρχουν, υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν την αξία τους, δεν μπορούν να πάνε χαμηλότερα από το κόστος. Έχει την αξία τους η ελληνική γουνοποία, είναι ένα είδος πολυτελείας, είναι είδος ένδυσης και είδος ανάγκης, πρώτης ανάγκης για τις ανατολικές χώρες, είδος πολυτελείας για τον δυτικό κόσμο, τον οποίο η κάθε επιχείρηση, επαναλαμβάνω όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να αξιολογήσει και αναλόγως με τις αγορές που έχει κάνει να κάνει και τις τιμές για τα προϊόντα τα οποία εκθέτει και παρουσιάζει στους πελάτες. Τώρα για το Food Festival, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Πρέπει να γίνεται πολύ πιο τακτικά. Οι ημερομηνίες, κύριε Κοσμίδη, σας βρήκαν σύμφωνο? Γιατί ακούσαμε μια διαφορετική άποψη από τον Οικονομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Ρίζο, και μάλιστα σήμερα εκδώσατε και εσείς σαν Ομοσπονδία ένα δελτίο τύπου που καταδικάζατε κάποιες επιθέσεις που δέχθηκε ο κύριος Ρίζος. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Ρίζος, ο επιστημονικός συνεργάτης στα οικονομικά θέματα για την Ελληνική Ομοσπονδία, τον οποίο τον έχουμε περιόριστη εμπιστοσύνη, τον έχει εμπιστοσύνη και ο κλάδος, είναι και οικονομικός σύμβουλος και στον σύνδεσμο και στον Προφητηλία και στο Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών και στους Εκτροφείς και στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, είναι σε ολόκληρο τον κλάδο οικονομικός σύμβουλος, και ήταν απαράδεκτες οι δηλώσεις από κάποιον εκθέτη ή από κάποιο άτομο, το οποίο έγιναν σε βάρος του κυρίου Ρίζου. Εμείς στηρίζουμε τον Ρίζο, τον οικονομικό υπόπτη μας, γιατί έχουμε λύσει πάρα πολλά θέματα και έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα στα Υπουργεία όταν κατεβαίνουμε, και πραγματικά έτσι όπως τοποθετείτε και όπως τα υπερασπίζετε και τοποθετείτε στα Υπουργεία, πραγματικά εγώ που έχω πάρα πολλά χρόνια τα οποία πηγαίνω, μένω με το στόμα συνέχεια ανοιχτό, πραγματικά απολαμβάνω να τον ακούω, αισθάνομαι σίγουρος όταν κατεβαίνω και γι' αυτό και πετυχαίνουμε πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε με τον Νίκο Ρίζο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Fair Festival, οι απόψεις σας διαφέρουν. Για τις εκθέσεις. Κοιτάξτε, το Food Festival, το οποίο έγινε και θα γίνει, δεν έχει καμία σχέση με τις εκθέσεις. Οι εκθέσεις έχουν διαφορετικό σκοπό, αυτό εννοούσε ο Νίκος Ρίζος, έχουν διαφορετικό στόχο και στόχο για την ανάδειξη και την παρουσίαση των προϊόντων τα οποία κατασκευάζουμε. Στις εκθέσεις παρουσιάζουμε τα προϊόντα τα οποία είναι για την επόμενη σεζόν. Τις καινούργιες κολεξιών, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Καμία σχέση με το Food Festival και με τις πωλήσεις. Το συγκεκριμένο το οποίο έγινε για να πουληθούν κομμάτια. Ακριβώς. Και σταματάμε εκεί. Αυτό ακριβώς είπε ο Νίκος Ρίζος.
Και... νομίζω ότι ήταν λίγο διαφορετικό το περιεχόμενο των δηλώσεων του κ. Εγώ αυτό κατάλαβα, κυρία Νούση, από αυτά τα λόγια που είπε ο Νίκος Ρίζος. Ήθελε, δηλαδή, έτσι όπως μπορεί να το πάρει κάποιος και να πει ένας γιατί να συμμετέχει σε μια έκθεση, κατασκευάζει τα κομμάτια και συμμετέχει σε ένα full festival και πουλάει τα κομμάτια του. Και αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος εκθέτης. Προφανώς πάντως, κύριε Κοσμίδη, δεν εξέφραζε τις απόψεις της Ομοσπονδίας Σύσσωμης. Κοιτάξτε, τώρα ο καθένας έχει και την προσωπική του άποψη. Και ναι, αυτό λέω. Άρα το διαχωρίζεται την θέση της Ομοσπονδίας, την επίσημη, σε σχέση με τα όσα δήλωσε ο κύριος Ρίζος. Άμα θα ρωτήσετε και τον κύριο Ρίζο, θα δείτε ότι είναι, δηλαδή έρχεται ακριβώς τα λεγόμενα τα οποία λέγω, γιατί σήμερα είχαμε την ευκαιρία για να συζητήσουμε, χωρίς να ξέρω ούτε καν ότι θα βγούμε σήμερα για να κάνω τις δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό σας. Είχαμε τη συνάντηση με τον Νίκο τον Ρίζο και συζητώντας λέγαμε τα ίδια τα πράγματα. Είπε, τοποθετήθηκε εντελώς διαφορετικά και κοιτάξτε τώρα, όταν κάποιος θέλει να πικάρει κάποιον... Δεν ξέρω αν παρανοήθηκαν ή αν δεν εκφράστηκε. Μπορεί να το κάνει πολύ αυτό. Εάν δεν εκφράστηκε σωστά ο κύριος Ρίζος ή αν παρανοήθηκαν οι δηλώσεις, κοιτάξτε, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν μία λέξη για μία τοποθέτηση δικιά μου, την οποία δεν είχε να κάνει τίποτα στην πραγματικότητα με αυτά που είπα. Ναι, και δεν νομίζω ότι παραφράστηκαν πάντως οι δηλώσεις. Όχι. Είπα ότι χρησιμοποιούσαν μία φράση. Όχι το νόημα όλης της συζητήσεως. Αυτό είπα εγώ. Εντάξει, όχι ότι παραφράστηκαν. Πάντως έπαιξαν αυτές. Μπορούμε να απομονώσουμε μία λέξη την οποία λέω και εγώ, κυρία Νούση, και να πούνε. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Ρίζος έπεσε θύμα μοντάς γέρας, κύριε Κοσμίδη. Ας μην μείνουμε στα προσωπικά, στις τοποθετήσεις τις οποίες κάνει ο καθένας. Ας δούμε το γεγονός, σαν γεγονός. Σημαντικότατο. Ο κύριος Ρίζος εξέφρασε τις δικές του προσωπικές απόψεις. Εξέφρασε την ελληνική ομοσπονδία, κυρία Νούση. Εξέφρασε την ελληνική ομοσπονδία αγώνας, είπε ότι μιλάει για την ελληνική ομοσπονδία. Όχι, αυτό σας λέω. Να μείνουμε, λέω, στο ότι εξέφρασε τις δικές του απόψεις. Εμείς πάντως, σαν ελληνική ομοσπονδία αγώνας, στην ανακοίνωση την οποία βγάλαμε, είπαμε για την τοποθέτηση και την επίθεση που έκανε συγκεκριμένο άτομο, συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Καλό θα είναι, κύριε Κοσμίδη, ακριβώς, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, έτσι. Καλό θα είναι ακριβώς για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, να αναφέρουμε και το όνομα. Αυτού τώρα, που επιτέθηκε κατά του κυρίου Ρίζου. Έτσι ακριβώς. Εμείς στηρίζουμε τον Νίκο τον Ρίζο στις τοποθετήσεις τις οποίες έκανε συγκεκριμένος επιχειρηματίας στον τηλεοπτικό σταθμό σας. Το οποίο και εγώ, όταν το άκουσα στις ειδήσεις, νομίζω πριν από 3-4 μέρες, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πήρα τον Αντώνη τον Παράδη τηλέφωνο, γιατί δεν τον ήξερα και ποιος είναι ο κύριος, και μου είπε και το όνομά του. Εμείς τοποθετηθήκαμε για την επίθεση την οποία έγινε στο όνομα του Νίκου τον Ρίζο. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα σημαντικό όπλο, το οποίο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνα για τη Γούνα. Έτσι, όταν κατεβαίνουμε κάτω στα υπουργεία και είμαστε ήσυχοι ότι τα αιτήματά μας τοποθετούνται και τα εξηγεί τόσο ωραία και τα διεκδικούμε και πετυχαίνουμε και στόχους με τον Νίκο τον Ρίζο. Γι' αυτό καλά είναι η εσωστρέφεια και τα προσωπικά του ενός με τον άλλον να μένουν από μέσα τους και να μην βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, δηλαδή, τέτοιες δηλώσεις για άτομα τα οποία... Υπήρξε δηλαδή προσωπικό θέμα μεταξύ των δύο... Δεν ξέρω, εγώ δεν το γνωρίζω ούτε καν τον κύριο αυτό και μου φάνηκε παράξενο, γιατί είναι και ο μοναδικός από τον οποίο έχω ακούσει κακά λόγια για τον Νίκο τον Ρίζο. Με όποιον συζητώ... Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί, ας πούμε, για το θέμα ρωτήθηκε και η διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς και υπήρξε μια τοποθέτηση από πλευράς του κύριου Κορεντζή, διότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Ομοσπονδία για το αν τελικά εξέφραζε την Ομοσπονδία ο κύριος Ρίζος. Αυτά που είπα όλα τώρα, δεν ξέρω άμα είμαι ξεκάθαρος. Σαν Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δεν συμπίπτουν οι απόψεις οι δικές σας, σαν Ομοσπονδία εννοώ, γιατί εσείς εκφράζετε την Ομοσπονδία, με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρίζος, οι οποίες είναι προσωπικές του και δεν εξέφραζαν την Ομοσπονδία. Όπως ενισχύετε εσείς για την ελληνική γουνοποιία, για το μέλλον της ελληνικής γούνας και για όλα, για το τι θα συμβεί στην περιοχή μας, εγώ πιστεύω ότι με την ίδια αγωνία είναι και ο Νίκος Ρίζος. Τώρα, ίσως και μεγαλύτερη, εάν παρεμηνεύτηκαν τα λόγια τα οποία είπε, ρωτήστε τον ίδιο,
Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας είναι υπέρ αυτών των event. Μακάρι να γίνονται όλο και περισσότερα. Μακάρι να βρούμε τον τρόπο να κατεβαίνει ένα αεροπλάνο. Εγώ θα έλεγα, λένε όλοι το μήνα. Εγώ θα έλεγα ένα αεροπλάνο εκεί την εβδομάδα. Κύριε μπορούμε να τα καταφέρουμε, κυρία Μουσική. Να τα καταφέρουμε. Εκεί είχαμε και κάποια ζητήματα και με το θέμα του αεροσκάφου και τη προσγείωσή του. Έτσι. Μείνουμε στα προβλήματα αυτά. Τα οποία δεν ξέρω ακριβώ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία κατήγγειλε και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών για απειλητικά τηλεφωνήματα, για δυσλειτουργίες στην συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό μπορεί και να έγινε. Αυτό μπορεί και να έγινε. Είναι προβλήματα τα οποία ίσως δημιουργήθηκαν. Όλα πήγαν καλά και η προσγείωση και η απογείωση του αεροσκάφους. Πρέπει να βελτιώσουμε, να πάμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών, τον προφήτη Ηλία, ούτως ώστε να ακούγεται αυτό το αεροπλάνο, αυτός ο υπέροχος ήχος, μια φορά την εβδομάδα, μας είναι αρκετό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, έτσι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όπου θέλουμε, σαν Έλληνες γουνοποιοί, πηγαίνουμε και στείλουμε τα καταστήματά μας και κάνουμε κέντρα Γούνα στο Τουμπάι, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Γιατί να μην το κάνουμε και εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν καταφέρετε να γεμίσετε ένα αεροσκάφος... Το σημαντικότερο από όλα που δεν το είπε κανένας και θα τολμήσω να το πω εγώ στον αέρα, όλα αυτά τα κομμάτια, τα 2.000 κομμάτια τα οποία πουλήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του αεροσκάφου της Καστοριάς, εν πάση περιπτώσει, 2.000 κομμάτια των αριθμών περίπου, ήταν χωρίς αμοιβή σε μεσάζοντες. Το λέω έτσι απλά, χωρίς αμοιβή σε μεσάζοντες. Πουλήθηκαν τα παλτά, πληρώθηκαν στους εκθέτες, καμία μίζα, ας το πούμε έτσι, σε μεσάζοντα, δεν πήρε ένα ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό, ας μείνουμε στα θετικά του αποτελέσματος του Food Festival και ας επιδιώξουμε να το κάνουμε πιο συχνά. Τώρα κύριε Κοσμίδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Θυμάστε κυρία Νούση, τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Είχαμε μια συζήτηση πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι. Ακόμα ήμουν πρόεδρος του Συνδέσμου Γονοποιών σε Άντιστας. Είχαμε μια συζήτηση ακόμα στην Κοζάνη, στο West, αν θυμάστε. Την οποία τότε ο Μάκης Ολαγκιώτης, τον οποίο είναι ένας εξαιρετικός και επαγγελματίας και σαν πρόεδρος, ήταν εξαιρετικός, είχε κάνει την πρόταση να γίνεται μία έκθεση, την οποία έκθεση θα δειγματίζουμε όλοι τα προϊόντα μας, μία κεντρική έκθεση, δεν ξέρω εγώ πού να γίνεται, όπου θέλει να γίνεται. Βεβαίως, και ένα σαλόνι Γούνας το Σεπτέμβριο, το είχε πει ο κύριος Λαγιώτης. Αλλά να ακριβώς, ήταν πρόταση από το Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών, αλλά και από τον Μερφιτηλία και από τις άλλες, και από όλον τον κόσμο, δεν θα κάτσουμε να μείνουμε τι ήταν τώρα η ιδέα. Ήταν μία ιδέα η οποία στριφογυρνούσε στο μυαλό όλων μας εδώ και πολλά χρόνια, υλοποιήθηκε, ας μείνουμε στο γεγονός ότι ήταν επιτυχημένη, έτσι. Και ας προσπαθήσουμε και να τολμήσουμε να το ξανακάνουμε. Γιατί όχι, κύριε Κοσμίδη, στο χέρι σας κυρίως, στο χέρι των γουνοποιών είναι αυτό το ζήτημα. Τόσα πολλά τα χρήματα για να προσγειώσουμε ένα αεροπλάνο μια φορά το μήνα. Εάν σκεφτούμε το τι λεφτά ξοδεύουμε ενοικιάζοντας και αγοράζοντας και δίνοντας αέρα σε μαγαζιά τα οποία ανοίγουμε σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, τα ξέρετε, δεν είναι και στο εξωτερικό. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, 600 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Να φέρνουμε όλον τον κόσμο να αγοράσει τα παλτά από εδώ και από την περιοχή μας. Δεν είναι ότι το καλύτερο. Και ο δρόμος άνοιξε, κυρία Λούσου. Πρέπει να τον δρομολογήσουμε, να πάμε όλοι μαζί. Απλά αν δεν χρησιμοποιείται ένας δρόμος, κύριε Κοσμίδη, ξανακλίνει γρήγορα και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Είμαστε από την πλευρά μας, είμαστε δίπλα. Στο Σύνδεσμο Γουνοποιών Προφήτης Ηλίας, ό,τι χρειαστεί από εμάς, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται και τίποτα. Απλώς τη συμπαράστασή μας και έναν καλό λόγο. Εγώ δεν θα σταματήσω να λέω όχι έναν καλό λόγο, χίλιους καλούς λόγους. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στη διοίκηση του Προφήτη Ηλία, που τόλμησε αυτό το γεγονός, έχοντας αυτό το θαυμάσιο κτίριο, να το δουλέψουμε όσο γίνεται περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κοσμίδη, σε ό,τι αφορά, για να αλλάξουμε λίγο και θέμα, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα να σας κάνω. Έχουμε σε κρεμότητα, μας είχατε πει ότι θα γίνει και ένα ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη, γιατί έχουμε σε κρεμότητα το business plan το οποίο καταθέσατε. Να δούμε λίγο την εξέλιξη και αυτού του θέματος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Ούτε η συνάντηση έγινε με τον κύριο Καρυπίδη.
Έτσι ακριβώς. Αύριο έχω ραντεβού στις 1 η ώρα με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη και με άλλους περιφερειακούς συμβούλους και αντιπεριφερειάρχες στην περιφέρεια για ένα θέμα για το συνέδριο το οποίο θα κάνουμε με την UNESCO τον Ιανουάριο μήνα. Πήγαμε ένα μήνα πίσω και σε αυτό γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και δεύτερο θέμα είναι η ερώτηση πότε θα γίνει η προκήρυξη τουλάχιστον από έναν-δύο άξονες. Δεν έχω να πω τίποτα. Περιμένω από μέρα σε μεσημέρι και εγώ. Αύριο θα ξέρω περισσότερα. Αύριο το μεσημέρι. Μάλιστα, γιατί μας δημιουργούν και κάποιες ανησυχίες αυτά τα ζητήματα. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσείς ανησυχείτε, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει... Ανησυχεί ο κλάδος. Αυτό εννοώ, όταν λέω εσείς, αυτό εννοώ, ναι, κύριε Κοσμίδη. Ο κλάδος όλος. Περιμένουμε όλοι, το περιμένουμε όλοι. Δυστυχώς, όπως ακούσατε, έχει γίνει και ένα σχηματισμός στην κυβέρνηση. Είπα δυστυχώς, γιατί αρκετοί από τους υπουργούς τους οποίους ήμασταν σε καθημερινή Θα ήταν ακριβώς αυτή η ερώτησή μου, κύριε Κοσμίδη, γιατί ακριβώς, έχουμε σε κρεμότητα και το θέμα του κτηρίου. 1,5 χρόνο, κυρία Ουσού, κατεβαίνουμε στην Αθήνα, έχουμε κάνει τις συνδέσεις, έχουμε γίνει φίλοι, δηλαδή μιλούσαμε και στον ελληνικό. Τώρα ερχόμαστε, εύχομαι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βέβαια, ένας για παράδειγμα υπουργός είναι ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος παραμένει στο κυβερνητικό σχήμα, οπότε σε άλλο υπουργείο. Φαντάζομαι, κύριε Κοσμίδη, και νομίζω ότι πρέπει να το απαιτήσετε κιόλας, ότι μία αλλαγή ενός υπουργού δεν σημαίνει ότι σταματάν τα πάντα όσα έχουν συμφωνηθεί, όσα έχουν τεθεί μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι? Η εμπειρία μου λέει ακριβώς το αντίθετο. Δυστυχώς. Από αυτό που είπατε. Δυστυχώς ξεκινάμε από την αρχή. Αυτή τη φορά όμως θα αλλάξουμε κι εμείς λιγάκι τροπάριο. Δεν θα πηγαίνουμε στον υπουργό από μόνοι μας, εκεί θα πηγαίνουμε σίγουρα με τον βουλευτή και τους βουλευτές της περιοχής μας, αλλά θα παίρνουμε και τον πρώην υπουργό. Είναι μια καλή ιδέα αυτή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή μέχρι να καταλάβουν οι ειδικοί σύμβουλοι. Γιατί αλλάζει όλη η ομάδα. Αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι που αλλάζει υπουργός. Αλλάζουν και οι ειδικοί σύμβουλοι. Αλλάζουν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Δηλαδή όταν κατεβαίνουμε κάτω γνωρίζω τους πάντες εκτός από αυτούς που είναι εκείνη τη στιγμή μέσα στην αίθουσα, στο γραφείο του υπουργού και στο δίπλα γραφείο. Μόνο αυτοί αλλάζουν. Όλους τους υπόλοιπους τους γνωρίζουμε όλους. Καθαρίστριες, αυτούς στην είσοδο, θηρορούς, αστυνομικούς, τους γνωρίζουμε όλους. Αλλάζουν συνέχεια οι υπουργοί. Δυστυχώς γίνεται αυτό. Εγώ τώρα μίλησα με την κυρία Τελειογυρίδου. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάναμε. Την οποία δυστυχώς επίσης δεν είδαμε σε κάποιο υπουργείο, παρά το γεγονός ότι είχε αναφερθεί το όνομά της σε κάποια δημοσιεύματα. Το περίμενα πραγματικά. Είναι ένα μείον, όχι για την κυρία Τελειογυρίδου, είναι ένα μείον για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα κρίμα, γιατί πραγματικά είναι 4, 5, 6, 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από 2 χρόνια, δηλαδή για ολόκληρη τετραετία τώρα, γιατί πάνε για ολόκληρη τετραετία, δεν θα γίνει ένας σχηματισμός, δεν μας έχει τιμήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς το λέω αυτό, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα, από τότε που γνωρίζω εγώ, κανένας από τη Δυτική Μακεδονία σε υπουργική θέση. Είναι ένα κρίμα, έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει Δυτική Μακεδονία. Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει μια γουνοπία, και όχι μόνο, υπάρχει και ο Κρόκος, υπάρχουν Πάρα πολλά προϊόντα, βεβαίως. Πάρα πολλά προϊόντα εδώ στην περιοχή μας, τα οποία κάνουν όλα εξαγωγές με προτάρη την ελληνική γουνοπία. Μας έχουν ξεχάσει εντελώς, μας έχουν παραμερισμένους, δεν μας δίνουν σημασία, εγώ τώρα θα το έλεγα, δυστυχώς, το φωνάζω, το είπα και στους βουλευτές. Εγώ πικράθηκα πραγματικά, ήθελα έναν βουλευτή από τη Δυτική Μακεδονία να είναι σε θέση υπουργική. Δυστυχώς, διοικεί η Αθήνα και η Κρήτη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θέλω να πω άλλο. Το ζήτημα, βέβαια, μάλλον το ζητούμενο είναι, κύριε Κοσμίδη, αυτά τα θέματα τα οποία ανοίξαμε και ανοίξατε το προηγούμενο διάστημα να μην ξεχαστούν. Εκεί δεν ξέρω τι μπορείτε να καταφέρετε. Όχι. Εγώ τώρα περιμένω καμία εβδομάδα ακόμα, 2 εβδομάδες, θα κάνουμε την κάθοδο, αλλά δεν θα πάμε στον Υπουργό μόνο με τους βουλευτές μας. Ναι, απλά δεν ξέρω, ας πούμε... Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα ζητήσω να πάμε με τον Υπουργό, τον οποίο ήταν προηγουμένως στη θέση, με τον κύριο Μάρδα. Με τον κύριο Μάρδα θα πάμε στον καινούριο Υπουργό Εξωτερικών. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μάλιστα. Αντί να τοποθετηθούμε εμείς και να πούμε το τι ζητούσαμε, θα πάμε με τον αριθμό πρωτοκόλλου, με τα αιτήματα τα οποία είχαμε, με τον υπουργό τον οποίο ήταν. Γιατί άμα περιμένουμε να τα ξανακοιτάξουν, να τα ξανακάνουν, θα περάσει
άλλο 1,5 χρόνο, πάμε σε εκλογές και πάμε την επόμενη κυβέρνηση. Και πάμε να ψάξουμε του καινούριου υπουργού και να του ενημερώσουμε από την αρχή. Έχω βαρεθεί να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα κατεβούμε κάτω στην Αθήνα. Για να δούμε, κύριε Κοσμίδη. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε σε αναμονή για κάποια βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλη την οικονομία της περιοχής εδώ και της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήθελα να πω μονάχα, έχουμε κάνει τόσο πολλή δουλειά με τους τεχνοκράτες, με τους βουλευτές της περιοχής μας. Έχουμε κάνει τόσο πολλή δουλειά, έχουμε καταθέσει τόσα πολλά πράγματα και στην περιφέρεια αλλά και στα Υπουργεία. Θα είναι κρίμα να μην υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα από όλα αυτά. Θα ήταν πραγματικά μεγάλο κρίμα, όχι για μένα προσωπικά, αλλά για τον κράτο, για την περιοχή μας, γιατί και το αξίζουμε και πρέπει να μας τα δώσουν. Πρέπει να μας τα δώσουν αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάμε. Διαφορετικά, κύριε Κοσμίδη, κινδυνεύουμε με αφανισμό σαν περιοχή. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η ετοιμότητα της περιοχής μας σε περίπτωση σεισμού θα είναι το θέμα της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Στους λόγους για τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση για πρώτη φορά στην Καστοριά, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Αδαμόπουλος. Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και έχοντας υπόψη τις τελευταίες καταστροφές με τους σεισμούς που έγιναν στην Ιταλία, σκεφτήκαμε και τον επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουμε ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για τους σεισμούς. Μπορεί η περιοχή μας να μην είναι σεισμογενής, όμως καλύτερα να προλάβουμε έτσι, παρά να θεραπεύσουμε. Όπως είδαμε στην Ιταλία, τόσες καταστροφές, οι Δήμοι σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Δεν θέλω να είμαστε κι εμείς απροετοίμαστοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα πρέπει σε περίπτωση σεισμού ο καθένας μας να ξέρει πού θα πάει και τι θα κάνει. Ακόμα κι εγώ πρέπει να ξέρω, εάν το κτίριο είναι κατάλληλο, πού θα πρέπει να έχω το γραφείο μου. Οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας θα συντονίζουν όλη την διαδικασία, θα πρέπει και αυτοί να ξέρουν πού θα είναι. Οι Δήμοι το ίδιο. Θα πρέπει να έχουμε ετοιμότητα και από υλικά. Θα πρέπει ενδεχομένως να έχουμε και πληρότητα από ηλεκτρογεννήτριες. Δεν ξέρω εάν ο Δήμος... Οι Δήμοι έχουν ηλεκτρογεννήτριες στις εγκαταστάσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό, αν κοπεί το ρεύμα, να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν στο συγκεκριμένο συντονιστικό. Θα το οργανώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις τόσο του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής σε ό,τι έχει να κάνει με την δίκη του Κωστή Πολύζου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καστοριά η έναρξή της, όσο και από τον φίλο του Κωστή Πολύζου, ο οποίος έκανε σημαντικότατες καταθέσεις κατά τη διάρκεια της δίκης. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Πώς είδες σήμερα τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκε? Να μου φάνηκαν καλές. Και ελπίζω ότι την Πέμπτη που θα συνεχιστεί η δίκη να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Να ησυχάσει που θέλει. Περιμένεις για αυτή την πορεία του δικαστηρίου? Το έχω πει την περιμένω, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ τώρα. Περιμένω την Πέμπτη να μπορούμε να το τέλει. Θα σε ελπίσουμε να είναι όλα θετικά και να ησυχάσουμε όλα. Να ησυχάσει τη ζήτηση, να ησυχάσουμε όλα. Να συγχαρείς πάνω από όλη ψυχή του δάστα. Η πλευρά της πράσπισης πάντως τονίζει την αθότητα και το δύο. Ναι, τονίζει την αθότητα, είναι πολύ σκληρή. Οποιοςδήποτε και να μην έρθει για να δώσει κατάβαση τον πίεσαν πολύ, αλλά πιστεύω ότι όλοι ήταν άξιοι. Πώς μέτρα της κορφάρτης μητέρας, η οποία είναι πολύ ψυχρανή? Η ίδια ψυχρανία που είχε πάντα ο δέσπινο. Από την πρώτη στιγμή ήταν. Από την πρώτη στιγμή, που εξαφανίστηκε μας, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η οικογένεια θυμούσε σφόδρα να συμμετέχει ως πολιτικός ανάγοντας στη δίκη, όχι μόνο για να ενισχύσει την κατηγορία, αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν είχαν καμία αξίωση ως προς τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια τη χρηματική ικανοποίηση. Δηλαδή να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Η επιθυμία του ήταν αυτή.
την ενισχύση του κατηγορία, γιατί ένιωθαν από πάντα την οργή και την θλίψη ήδη από το χαμό του πατέρα 19 χρόνια πριν που γινόταν, που είχε εξελιχθεί αυτή η ιστορία και την οποία αναζητούμε και σήμερα, αν μπορέσουμε, αν καταφέρουμε χρονικά να τα προλάβουμε. Το δικαστήριο όμως είχε αντίθετη άποψη, υπό ποιαν έννοια, ότι ακριβώς επειδή είναι θείος και θεία του θανόντος και δεν αποτελούν το στενό οικογενειακό περιβάλλον, ότι δεν έχουν το δικαίωμα το να λάβουν την ιδιότητα του πολιτικού ανάγοντος. Γι' αυτό και αρνήθηκαν σήμερα την πολιτική μας αγωγή. Δεν αναιρείται βέβαια το δικαίωμά του να καταθέσουν ως μάρτυρες τα όσα γνωρίζουν και όσα έχουμε εργαστεί και συλλέξαμε από τη δικιά μας δουλειά, από τη δικογραφία, τα οποία θα τα κατέθεσαν τα περισσότερα και ό,τι άλλο καταθέσουν οι λοιποί μάρτυρες τα οποία που έχουν το. Αυτό έχουν λάβει γνώση στη δικογραφία. Άφησαν αιχμές και για τα έφτασαν άτομα του πατέρα του. Ναι, αυτό είναι που αναζητούμε. Ναι. Στο χωριό της Χιατίστης, στην κοινωνία της Χιατίστης από πάντα. Εωρούνταν η υποψία ότι τελικά δεν ήταν η ανακοπή το αίτιο όπως καταγράφηκε από το νοσοκομείο και ότι ήταν προϊόν δολοφονικής ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί που εξετάζαμε εμείς και θα κάνουν κέντρικες βιώσεις τώρα στον επόμενο μήνα, οι γιατροί που εξέτασαν τότε το συμβάν μιλούν για αντιστοιχεία των πραγματικών περιστατικών σε σχέση με το αίτιο που αποδόθηκε. Η οικογένεια θεωρεί ότι πέθανε από δηλητηρίας και ο γιατρός ιατροδικαστής, ο κύριος Θεοδωρίδης, ο Αναστάσιος, που βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα αυτή, ενισχύει αυτή την άποψη. Έχουμε βέβαια το κακό της παραγραφής. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τρέχουμε, αν προλάβουμε, καλώς. Αν μας βοηθήσει και η εισαγγελία με την διερεύνηση κάποιων στοιχείων που θα τους δώσουμε, θα το δούμε στο κοντινό μέλλον. Παρακολουθώντας την πραγματική διαδικασία σήμερα, θα λέτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την απουσία πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι, σίγουρα. Και αυτό παρατήρησαν αρκετοί συνάδελφοι. Σίγουρα, ναι. Υπάρχει ανισότητα των διαδικών. Ναι, είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το δικαίωμα στην υπεράσπιση να καταθέσει και να υποστηρίξει όλα τα επιχειρήματα, ενώ η άλλη πλευρά, η οποία είναι και ζημιωμένη κιόλας, εν τέλει, και γι' αυτό και διαφωνούμε με την άποψη του δικαστηρίου, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι θείος και θεία, δεν πάβει να έχουν βλαφτεί ψυχικά στον υπέρτατο βαθμό. Ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί του. Από τη στιγμή που έχασε τον πατέρα του, το είχαν σαν, πραγματικά σαν δικό τους παιδί, μεγάλωσαν μες στο σπίτι τους, γι' αυτό και ένιωθαν πάρα πολύ έντονη τη λύπη και δώσαν και σε εμάς την εντολή να παραστούμε εκπροσωπώντας τους ως πολιτικούς ανάγοντες. Σίγουρα, ναι, είναι άδικο. Είναι άδικο για την δικιά μας την πλευρά. Ελπίζουμε οι δικαστές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να έχουν μελετήσει σωστά τη δικογραφία, το οποίο έχουμε πράξει εμείς και θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε στην απονομή της δικαιοσύνης, γιατί εν τέλει σκοπός αυτός είναι. Να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε πάρα πολύ προς το βαθμό, προς το σκοπό αυτό. Δεν ήταν σύμφωνοι ως προς το δικό μας αίτημα. Ελπίζουμε όμως όλα να πάνε καλά. Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Βόλτες μέσα στην πόλη της Καστοριάς έκαναν χθες το βράδυ οι αρκουδάκια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο του Κέντρου Προστασίας Αγρίων Ζώων, καθώς και μέλος του Αρκτούρου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το συμβάν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Να πούμε λοιπόν ότι βέβαια η Καστοριά είναι συνηθισμένη στο φαινόμενο αρκούδας, αλλά το να βλέπουμε αρκουδάκια να κόβουν βόλτες μέσα στην πόλη είναι νομίζω ασυνήθιστο σαν θέαμα. Είναι πολύ ασυνήθιστο σαν θέαμα και μάλιστα. Δεν ξέρω, κάπου διάβασα ότι πήγαν και στην Παιδική Χαρά, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί ήδη έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Ακριβώς, και μπορώ να πω ότι από το πρωί έχει προξενήσει το ενδιαφέρον σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είπατε και εσείς, Πανελλήνια, αλλά και αυτό που το οξύμορο λίγο είναι ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει πάρει και μια διάσταση χιουμοριστική. Χιουμοριστική, ακριβώς, που και αυτό είναι καλό βέβαια. Με διάφορες φωτογραφίες που αναρτούν με αρκούδες στην Καστοριά σε διάφορες τάσεις, σε διάφορα μέρη. Βέβαια το πρόβλημα δεν πάει να υπάρχει όσο και ό,τι και διάσταση να πάρει, είτε είναι αυτή που αναφέραμε στην αρχή, είτε είναι και διάσταση χιουμοριστική. Χθες το βράδυ είχαμε πραγματικά ένα πρόβλημα γύρω στις 12.30 ώρα τη νύχτα. Δέχτηκα τηλέφωνο από την αστυνομική διεύθυνση της Καστοριάς ότι αν και όπως λέω πάντα εγώ όταν βλέπω τηλέφωνο που είναι της αστυνομίας ξέρω ότι κάτι έχει συμβεί με ζώα. Το πρώτο που πέρασε στο μυαλό ήταν τα αρκουδάκια, ότι μπορεί να έγινε κάποιο ατύχημα.
Αλλά σοκαρίστηκα και εγώ με την, στη συνέχεια με την ομιλία που είχα με το όργανο της τάξης εκεί πέρα, ότι τα αρκουδάκια είναι μέσα στον ιστό της πόλης και μάλιστα 500 μέτρα από το κέντρο της πόλης, από την περιφέρεια ας πούμε. Είχαν φτάσει έως και στην αυλή του 4ου γυμνασίου και μάλιστα μπορώ να πω και ακόμη λίγο πιο πέρα ίσως. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια επιχείρηση. Να ρωτήσω καταρχάς κύριε Παναγιωτόπουλη, ποιος εντόπισε τις αρκούδες, περαστική ήταν ή η αστυνομική? Τις εντόπισε ένας πολίτης που πήρε τηλέφωνο και μάλιστα τις πήρε στο κατόπι, τις παρακολουθούσε έως να πάει να πάνε η πρώτη αστυνομική εκεί πέρα και στη συνέχεια να μετέβω κι εγώ ώστε να συντονίσουμε εκεί όλη αυτή την επιχείρηση. Μιλάμε για δύο ζώα. Μιλάμε για δύο ζώα, μιλάμε για νεαρά ζώα, για ζώα που έχουμε εντοπίσει εκτός του ιστού της πόλης περιμετρικά. Υπάρχουν τα ζώα, ήταν, αλλά απομακρυσμένα γύρω στα 5 με 6 χιλιόμετρα από την περιοχή της Καστοριάς. Έτσι λοιπόν οι πρώτες βόλτες που κάνανε, αφού απογαλακτίζονται σιγά σιγά από τη μητέρα τους, ήταν να μπουν προς τον αστικό ιστό. Το δύσκολο για μας ήταν το να μην στρεσάρουμε τα ζώα, να μην τα φοβήσουμε και δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα στην περιοχή. Έτσι λοιπόν μεθοδευμένα, με κινήσεις που νομίζω που θα έπρεπε να κάνουμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση αξιολογώντας τη σαν μοναδική, φέραμε τα ζώα να μπορέσουμε να τα διώξουμε πάλι εκτός πόλεως. Προς ποια κατεύθυνση, προς το δυσπηλιό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Ακριβώς, με την κατεύθυνση της έξοδος της πόλης μας προς το δυσπηλιό. Αυτές από ποια περιοχή μπορεί να προήλθαν? Από την ίδια περιοχή. Σας είπα πριν ότι έχουμε εντοπίσει τις κινήσεις τους εδώ και πολύ καιρό μαζί με τη Διεύθυνση Δασών που κάνουμε κάποιες περιπολίες. Έτσι λοιπόν καταφέραμε μετά από πολλές ώρες να διώξουμε τα ζώα προς την περιοχή που είχαν εισέλθει στην πόλη. Βέβαια η κυκλοφορία είχε σταματήσει στα ρεύματα των δρόμων ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα και όπως είπα πριν ότι να μην τρομάξουν τα ζώα και έχουμε άλλα προβλήματα, να μην ανεβούν σε κάποια δέντρα πάνω, να μην μπουν σε κάποια σπίτια. Είναι νεαρά ζώα, κάνουν κινήσεις που είναι αψυχολόγητες. Δεν είναι κινήσεις που μπορεί να κάνει ένα μεγάλο ζώο να προφυλαχθεί. Έχουν συνηθίσει την παρουσία του ανθρώπου, δυστυχώς, γιατί κατέβαιναν σε πιο μικρή ηλικία προς τη λίμνη κάποιες φορές. Έχουν συνηθίσει τα σπίτια, τα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν... Δεν νιώθουν φόβο καταρχάς από την ανθρώπινη παρουσία? Όχι, και από ό,τι είδαμε εκεί στην περιοχή που εντυπωστήκαν ότι δεν είχαν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα, κάνανε τη βόλτα τους όπως τα λέμε πραγματικά. Ήταν σε αναζήτηση τροφής κύριε Παναγιωτόπουλε ή απλά ήθελαν να κάνουν βόλτα? Ακριβώς, ήταν σε αναγνωριστική βόλτα, δεν ήταν σε αναζήτηση τροφής, γιατί αν ήταν σε αναζήτηση τροφής θα πηγαίνανε σε κάποιους κάδους, σε κάποιες πηγές τροφοληψίας που αυτά θα επιλέγαν. Φαινόταν ότι απλά μπήκαν στην πόλη να κάνουν μια αναγνωριστική βόλτα για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή. Αν υπάρχει βέβαια Δηλαδή τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, η έκφραση που λέγαμε παλαιότερα ότι κυκλοφορεί αρκούδα στην Καστοριά μετά τις 10 το βράδυ επιβεβαιώνεται πλήρως προφανώς. Αν όχι μετά τις 10 κυρία Λούση, σίγουρα μετά τις 12 κυκλοφορεί αρκούδα. Και αυτό το έχουμε εντοπίσει όλοι. Μάλιστα. Να που επαληθεύτηκε λοιπόν και η έκφραση αυτή. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν η πρώτη βόλτα που κάνανε μέσα ήταν αναγνωριστική. Και βέβαια τα ζώα δεν κάνουν μία βόλτα για μία απλή βόλτα, κάνουν για αναγνωριστική βόλτα για να βρουν πηγές τροφοληψίας και να ξέρουν το ενδιέτημα που μπορούν, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Εδώ όμως δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Δημιουργείται ένα πρόβλημα που αν θα ξαναεπισκεφτούν και τι συμπεριφορά μπορεί να έχουν. Έτσι λοιπόν εμείς... Αν θα υπάρξει για κάποια επιθετική εννοείται συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη. Ακριβώς.
Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός στην τροφή, τα ζώα γι' αυτό ζουν, είναι τροφοσυλλέκτες. Μπορεί να θεωρήσουν ανταγωνιστή κάποιον άνθρωπο που θα πάει σε έναν κάδο, ας πούμε. Γιατί τα πρώτα σημεία τροφοληψίας ενός ζώου σε αυτό το μέγεθος είναι οι κάδοι. Αυτές έχουν πηγές τροφής που είναι με γλυκαντικές ουσίες, που μυρίζουν μαγειρευτά φαγητά. Είναι τρόπος που ελκύει τα ζώα αυτό. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και ζυγίζουμε όλα τα πράγματα. Σήμερα με τη διεύθυνση δασών βάλαμε κάτω τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Η αντίδραση του πολίτη, η αρχική, ήταν σωστή, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να ξέρει και ο κόσμος που ενδεχομένως αύριο μεθαύριο αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα. Ακριβώς. Θα σας πω. Η επόμενη απάντηση θα ήταν αυτή, ας πούμε, στην ερώτησή σας. Αφού λοιπόν είπαμε με τις αρχείων να κάνουμε περισσότερες περιπολίες στην περιοχή, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το κάθε γεγονός. Αυτό που είπατε πιο πριν, ότι αυτό που θέλουμε και εμείς από τους πολίτες, είναι ότι, και το σωστό που έκανε ο πολίτης, είναι ότι ειδοποίησε για τον χρόνο που της είπε και τον απλά δεν αναφέρομαι σε αυτήν την αντίδραση, προφανώς και ορθώς έπραξε και ενημέρωσε, ακριβώς, για το θέμα το ότι κυνήγησε, όπως είπατε, τις αρκούδες. Ήταν μέσα στο κινητό του. Έβλεπε τις αρκούδες να πηγαίνουν στην παραλία βόλτα. Τις ακολούθησε σιγά σιγά και από μακρινή απόσταση εντός αυτοκινήτου, όχι με τα πόδια. Έτσι, λοιπόν, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πολύ τολμηρός κάποιος για να κάνει κάτι τέτοιο. Με τα πόδια φυσικά όχι. Με το αυτοκίνητο και εκεί, ας πούμε, σε μια μεγάλη απόσταση μπορεί να το κάνει κάποιος, αρκεί να μην καταλάβουν τα ζώα ότι ενοχλούνται από την παρουσία του. Αυτό που θέλουμε από τους πολίτες και από τους δημότες του Δήμου μας, ότι αν θα τις ξαναδούν ή όποτε τις δουν, είναι καλά να ειδοποιούν τον τόπο και τον χρόνο που τις είδαν, ώστε να μπορούμε και εμείς σαν ομάδα άμεσης επέμβασης να ενεργούμε κατάλληλα, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε οποιοδήποτε γεγονός που θα αποβεί μοιραίο ένθεν και ένθεν από τις δύο καταστάσεις. Χωρίς να έχουμε και πάλι τα μέσα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα λέγαμε πριν. Όχι, από λίγο διάστημα, δεν αλλά έχουμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα προφανώς. Κυρία Λούσιγκ, κοιτάξτε, κάναμε προσπάθειες και πραγματικά βλέπω και την κυρία Δασάρχη τώρα να κάνει πολλές προσπάθειες να μπορέσει να γίνει η σύνταξη αυτής της ομάδος ή τουλάχιστον να πάρουμε κάποια υλικά ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε, γιατί τώρα σε εισαγωγικά δεν τα χρησιμοποιούμε και νόμιμα. Να τα χρησιμοποιούμε νόμιμα, αφού έχει γίνει ήδη νόμος του κράτους ότι η ομάδα άμεσης επέμβασης πρέπει να υπάρξει. Απλά δεν έχει γίνει χρηματοδότηση. Αλλά δεν υπάρχει ομάδα. Ναι. Κατ' ουσίαν. Γιατί δεν έχετε ούτε τον εξοπλισμό να λειτουργήσετε. Λέει, είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να κάνουμε πιο συχνές περιπολίες. Και εγώ θα ρωτήσω ποιος θα τις κάνει τις περιπολίες πλην της αστυνομίας που ούτως ή άλλως περιπολεί, αλλά δεν είναι το κύριο μέλημά της οι αρκούδες προφανώς. Περιπολίες θα κάνει το δασαρχείο που, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι το μέλημά του να κάνει κάποιες περιπολίες. Όχι μέσα στην πόλη, βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και μάλιστα και το άτομο που είναι στην ομάδα μέσα επέμβαση από το δασαρχείο πολλές φορές κάνει και εθελοντικά τις ώρες αυτές. Όπως και εμείς. Ναι, απλά ο εθελοντής όποτε μπορεί και έχει διάθεση θα το κάνει. Ακριβώς. Όποτε δεν μπορεί, φυσικά θα κοιτάξει τις υπόλοιπες προτεραιότητες του. Ακριβώς όπως είπατε και εσείς. Δυστυχώς όμως αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους συγκατοικούς μας εδώ πέρα, αλλά και εξίσου και κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έρθουν σε επαφή και να μείνουν και από εδώ από την περιοχή. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα, λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν, έστω και σε εθελοντική βάση. Αυτή είναι η ανησυχία μας, τουλάχιστον εμάς. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο, ότι θα μπορέσουμε. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί πέρα. Τώρα, ένα ακόμα ερώτημα τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλη, γιατί δυστυχώς δεν έχω και πολύ χρόνο. Ο αριθμός των αρκούδων που υπάρχουν σε επίπεδο είτε νομού Καστοριάς είτε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί ξέρουμε ότι μεταφέρονται ούτως ή άλλως. Ναι. Ποιος είναι, γιατί είχαμε μιλήσει στο παρελθόν για αύξηση του αριθμού των συγκεκριμένων ζώων. Έχουμε τέτοια στοιχεία? Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Απλά κατά προσέγγιση μιλάμε για αύξηση.
λόγω παρουσίας στο ζώο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Αρτούρος έχει κάνει πριν χρόνια μια έρευνα με τη μέθοδο του DNA και με πολλά δείγματα από τριχοπαγίδες, ώστε να βγάλει έναν αριθμητικό πληθυσμό κατά τα προσέγγιση πάλι των αρκούδων που έχουμε στην περιοχή. Βέβαια τώρα έχουν περάσει κάποια χρόνια, ο αριθμός έχει σίγουρα μεγαλώσει. Η αρκούδα έχει κατέβει πιο χαμηλά, έχει προσεγγίσει πιο πολύ τις κατοικημένες περιοχές, μάλλον τις καλλιεργήσιμες περιοχές, γιατί ψηλά δεν υπάρχουν καλλιεργήσιμες περιοχές. Έτσι λοιπόν ο αριθμός ο σημερινός δεν είναι πραγματικός. Τώρα, το να μου λέει κάποιος εμένα ότι ξέρετε έχουμε αρκούδα σε αυτό το χωριό, σε αυτό το χωριό, σε αυτό το χωριό, από τα στατιστικά που έχουμε εμείς και από τις ραδιοπαρακολουθήσεις που έχουμε, μία αρκούδα μπορεί να διανύσει 3 και 4 χωριά το ίδιο βράδυ. Έτσι λοιπόν, η παρουσία του ενός ζώου σε κάθε χωριό μπορεί να είναι του ιδίου ζώου κάθε χωριό. Κατά προσέγγιση λοιπόν αυτό που είπατε, ποιος είναι ο αριθμός τους? Δεν μπορώ να πω κανένα αριθμό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κανένα αριθμό, γιατί έχουν παρέλθει χρόνια και για να βγάλεις ένα αριθμητικό δεδομένο, πρέπει, ακριβώς, πρέπει να έχουμε δεδομένα και στοιχεία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ να έχετε και ελπίζω να μην χρειαστεί σύντομα και άμεσα κάποια ακόμη παρέμβαση, τουλάχιστον στην πόλη της Καστοριάς, και να μην έχουμε βέβαια και χειρότερα συμβάντα, γιατί τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Είμαστε υπατημών, κυρία Λούσου, και πιστεύω ότι μπορεί να ξαναχρειαστεί. Μάλιστα, για να δούμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε στα νέα για τον καιρό. Βροχοπτώσεις προβλέπονται και για αύριο Τετάρτη στο νομό της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.